που θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει. Πείτε μου σας παρακαλώ κάτι. Η εφημερίδα Μακεδονία σε ανύποπτο χρόνο κατηγόρησε τον Αντώνη Σαμαρά και δευτερευόντως εσάς ότι έκοψε και έραψε στα μέτρα της δικής σας υποψηφιότητας για να αναπληρώσετε τότε στη θέση του Περιφερειάρχη τον Παναγιώτη Ψωμιάδη διάταξη νόμου, φωτογραφική διάταξη με την οποία θα παρακαλέσω να με ακούσετε και να απαντήσετε. Έγραψε τότε η Μακεδονία ότι και όντως έτσι έγινε, ότι ενώ μέχρι τότε είχαν δικαίωμα να είναι υποψήφιοι μόνο οι περιφερειακοί σύμβουλοι, με ειδική νομοθετική ρύθμιση δόθηκε η δυνατότητα να είναι υποψήφιοι και οι εκλεγμένοι αντιπεριφερειάρχες. Έτσι. Και θεωρήθηκε από όλους ότι αυτό ήταν, είχε τη φωτογραφία σας. Μάλιστα. Διότι το μόνο θέμα αναπλήρωσης που υπήρχε ανοιχτό ήταν το θέμα της αναπλήρωσης Ψωμιάδη. Δεν υπήρχε άλλο ανάλογο θέμα σε ολόκληρη τη χώρα. Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, αν αυτό όντως συνέβη έτσι, και μάλλον συνέβη έτσι, αυτή είναι μεγάλη αβάντα Σαμαρά προς εσάς. Δεν συνέβη. Πώς μπορέσατε εσείς μετά και πήγατε απέναντί του? Κύριε Χατζηνικολάου, δεν έχει συμβεί αυτό. Είναι ένας μύθος που καλλιεργήθηκε. Ένας μύθος από αυτούς που καλλιεργούνται όλο αυτό το διάστημα. Είστε βέβαιος ότι είναι μύθος αυτό? Μα εκτός αν μπορείτε να μου πείτε εσείς, όχι, πώς γίνεται, θα σας το πω, σε μια βουλή που έχει πλειοψηφία το ΠΑΣΟΚ. Προσέξτε, επειδή έχω έρθει διαβασμένος. Μάλιστα. Έχω εδώ και μια δήλωση του κυρίου Παπαμιμίκου, ο οποίος δήλωσε, ο κύριος Τζιτζι Κώστας δεν έγινε περιφερειάρχης το Μάιο του 2014, αλλά δύο χρόνια πριν με ειδική τροπολογία που ζητούσε επίμονα ο ίδιος. Έχω τη δήλωση του κυρίου Παπαμιμίκου εδώ μπροστά. Να βγει να εξηγήσει τι εννοεί. Και το λέει αυτό ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Και εσείς μου λέτε ότι είναι μύθος. Βεβαίως είναι μύθος. Πώς είναι μύθος? Είναι μύθος. Το λέει ο γραμματέας του κόμματός. Λοιπόν, ο οποίος μάλιστα λέγεται, έτσι λέει η πλευρά με η Μαράκη, ότι σας υποστηρίζει. Καλά, η πλευρά με η Μαράκη σας είπα, λέει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και θα πει και τις επόμενες μέρες άλλα τόσα. Δεν με απασχολεί αυτό. Εδώ με απασχολεί. Θέλω να πω, ο κύριος Παπαμιμίκος δεν είναι ένα πρόσωπο που ανήκει στο περιβάλλον με η Μαράκη ή κάποιο άλλο υποψηφίο. Α, δεν το ξέρω αυτό. Και είχε δηλώσει. Δεν το ξέρετε? Δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι στην ΚΕΦΕ, ναι, ό,τι προτάσεις έκανα, ναι, απορρίφθηκαν. Είπα να μείνουν 2 ευρώ. Του το χρεώνεται αυτό, του κυρίου Παπαμιμίκου? Είπα να μείνουν 2 ευρώ. Πήγαν στα 3. Δεν δέχτηκαν την πρότασή μου. Είπα να μείνουν ίδιες οι κάλπες. Δεν έμειναν ίδιες οι κάλπες. Μειώθηκαν. Γιατί εγώ θέλω να έρθει η κοινωνία να ψηφίσει. Θέλω να έρθουν οι φίλοι της παράταξης. Θέλω να έρθουν τα στελέχη και να τους διευκολύνουμε να έρθουν. Είπα να μην ψηφίζουν οι άνεργοι και οι νέοι άνθρωποι. Ειδικές ομάδες πληθυσμού. Απορρίφθηκε. Άρα λοιπόν, καλά θα κάνει οποιοδήποτε πριν μου πει ότι με στηρίζει ο ένας ή ο άλλος, να ξέρει τι λέει. Δεύτερον, στο θέμα της ρύθμισης. Είναι ένας μύθος, κύριε Χατζηνικολάου. Διότι όταν έγινε αυτή η ρύθμιση, δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία δεν είχε καν την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Πότε έγινε η ρύθμιση? Και ξέρετε, αυτή πριν το 2012 που εξελέγει η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Την έγινε πλειοψηφία, δηλαδή, όταν την ήταν είχε το ΠΑΣΟΚ. Ακριβώς. Το οποίο ΠΑΣΟΚ τότε έκανε το εξής. Επειδή ο Καλλικράτης. Μήπως είχε... όμως ζήτησε ο κύριος Σαμαράς από το ΠΑΣΟΚ αυτή τη ρύθμιση? Ακούστε να σας πω τώρα. Αυτά δεν νομίζω ότι μπορούν να ευχαριστούν. Μα εδώ λέει ο κύριος Παπαμίκος ότι το ζητούσατε εσείς και μάλιστα επίμονα. Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ το διαψεύδω. Κύριε Κώστα. Ρωτήστε τον ίδιο τι ακριβώς εννοούσε. Το λέει εδώ, δεν χρειάζεται. Απαντώ, είναι φανερό τι εννοεί. Θα σας το διαβάσω άλλη μία. Δεν θέλετε να ακούσετε. Ο κύριος Τζιτζι Κώστας με ειδική τροπολογία που ζητούσε επίμονα ο ίδιος. Μάλιστα. Δεν θέλετε λοιπόν να ακούσετε. Πολύ θέλω να ακούσω. Ακούστε λοιπόν. Πείτε μου εσείς που ξέρετε το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Υπήρχε άλλος τότε ο οποίος επρόκειτο να αναπληρώσει περιφερειάρχη? Μόνο εσείς δεν ήσασταν. Τρία λεπτά να σας απαντήσω. Δεν ήσασταν μόνο εσείς? Ναι ή όχι? Δεν ήρθε λοιπόν μία τροπολογία η οποία διόρθωνε αυτό το λάθος? Γιατί ήταν λάθος. Δεν είχε προβλεφθεί στον Καλλικράτη σωστά. Ήρθε ένα νομοσχέδιο σκούπα που διόρθωνε λάθη τα οποία είχαν θέσει οι αιρετοί περιφερειάρχες στο Υπουργείο Εσωτερικών του ΠΑΣΟΚ εκείνης της εποχής και ζητούσαν τις αλλαγές που έπρεπε να γίνουν. Μέσα στις 250 αλλαγές ήταν και αυτή. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να είναι μια ρύθμιση η οποία έγινε για μένα και μάλιστα την εποχή
Μα σας ξαναλέω, ξανά. Οι περιφερειάρχες έχουμε ένα όργανο. Λέγεται Ένωση Περιφερειών Ελλάδος. Κύριε Τζιτζικώστα, υπήρχε άλλος που ευνοήθηκε από αυτή τη διάταξη? Δεν είναι απλό το ερώτημα. Σήμερα όχι, αλλά αύριο το πρωί, αν υπάρξει και ένωση μια θέση περιφερειάρχη, προφανώς θα χρησιμοποιηθεί και για εκεί. Θέλω να πω, όταν ήρθε η διάταξη. Όταν διορθώνεται ένας νόμος, διορθώνεται για να εξυπηρετήσει έναν άνθρωπο. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου. Καλά, πρώτη φορά τα ακούτε αυτό στην Ελλάδα. Όχι, δεν το ακούω. Τις φωτογραφικές διατάξεις. Δεν το ακούω πρώτη φορά, αλλά το αρνούμε ότι έγινε στην περίπτωση αυτή. Και σας ξαναλέω ότι το κοινοβούλιο. Πάντως, ο γραμματέας του κόμματός σας το δήλωσε τότε. Μα γιατί δεν τον ρωτάτε τι ότι έγινε. Διότι το λέει, τι να ρωτήσω. Κατάλαβα τι λέει. Όταν κάποιος λέει κάτι πεντακάθαρα, δεν τον ξαναρωτώ. Και θα με πάρει και για χαζό. Το λέει ο άνθρωπος εδώ πολύ καθαρά. Όποιος θέλει. Λέει με ειδική τροπολογία που ζητούσε επίμονα ο ίδιος. Κύριε Χατζηνικολάου, όποιος θέλει. Μην μου λέτε να τον ξαναρωτήσω. Μα όποιος θέλει. Εσάς ρωτώ.